έφτασε η ώρα του καθομολογίαν κατά συρροή δολοφόνου. Αύριο, οι ανακρίτες της φρικιαστικής υπόθεσης καταχωρούν την υπόθεση και τον παραπέμπουν σε απευθείας δίκη ενώπιον μόνιμου κακουργιοδικίου Λευκωσίας. Ο 35χρονος σύλλαρχος θα καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου και θα βρεθεί αντιμέτωπος με 7 φορές ισόβια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ανακριτικό έργο έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, υπολείπονται κάποιες καταθέσεις δευτερεύουσας σημασίας, ενώ οι αρχές αναμένεται να κάνουν και εξετάσεις DNA με συγγενείς των θυμάτων πρώτου βαθμού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν στον Α ότι εντοπίστηκε και η τελευταία κοπέλα που συνομιλούσε με τον 35χρονο και αναζητούσαν οι αρχές. Ο καθομολογίαν κατά συρροή δολοφόνος αύριο μετά την καταχώρηση της υπόθεσης αναμένεται να οδηγηθεί για πρώτη φορά στις κεντρικές φυλακές. 70.000 ευρώ αποφάσισε να δώσει το φιλανθρωπικό ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου στους κοντινότερους συγγενείς των γυναικών που έπεσαν πρόσφατα θύματα δολοφονίας στην Κύπρο. Συγκεκριμένα θα δοθεί οικονομική βοήθεια ύψους 10.000 ευρώ με τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό του κοντινότερου μέχρι δευτέρου βαθμού εν ζωή συγγενή του κάθε θύματος. Διευκρινίζεται ότι το Ίδρυμα έχει καθορίσει ως σειρά προτεραιότητας κοντινότερου συγγενή την εξής: σύζυγος, πατέρας, μητέρα, γυραιότερο ενήλικο τέκνο, γυραιότερος αδελφός ή αδελφή.